Λοιπόν, καλύπτεται πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Είστε εδώ πέρα, ξεζουμιστήκατε μέσα στα χρόνια της πανδημίας. Το λιγότερο που χρειάζεται είναι να παραμείνετε στις δουλειές σας και αν μη τι άλλο να γίνουν και συμβάσεις αορίστου. Το ότι κρύβονται σήμερα δείχνει ότι πιέζονται. Άρα δεν πρέπει να σταματήσει εδώ πέρα ο αγώνας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ειρήνες που σας το φέρνουν σαν τελεσμένο, πάει, τελείωσε, μπαίνει ο εργολάβος και τα ένα και τα άλλο. Να μην υπογράψετε στον εργολάβο και να παλέψετε για αυτό που σας αξίζει. Ακόμη και με τις δικούς τους όρους, ακόμη και με τους δικούς τους όρους, που ποιοι είναι αυτοί, είναι το κόστος και το όφελος. Οι δικές μας ανάγκες λογίζονται ως κόστος και όφελος τι είναι, είναι πώς το νοσοκομείο θα μπορέσει να δώσει δωράκια και ο τομέας της καθαριότητας, σαν της νευραλγικός τομέας, είναι δωράκι για τους ιδιώτες. Αυτό είναι το όφελος.